είναι και ο Νίκος Ευαγγελάτος που του ήρθε κεραμίδα στο κεφάλι. Ποια του πήρε το δελτίο ειδήσεων, που το έδεσε ο Σαββίδης, το δίνει το δελτίο από ό,τι φαίνεται, στην Έλλη Στάι. Στο χειρότερο εχθρό του Νίκου Ευαγγελάτου, ποιος θα το περίμενε ότι μετά την απόλυσή του από το Έψιλον θα έρθει μια πρώην συνεργάτηδά του και συμπαρουσιάστριά του στον Αντένα τότε που θυμόμαστε. Του είχαν σφαχτεί, ακριβώς. Η σφαγή του αιώνα είχαν. Φαινόταν και στον αέρα δηλαδή ότι υπήρχε κόντρα ανάμεσα στους δύο παρουσιαστές. Η Έλλη Στάι λοιπόν, μετά από σειρά ραντεβού που έκανε με το Έψιλον και με τους ανθρώπους του Ιβάν Σαββίδη και με τον ίδιο μας τον Ιβάν, φαίνεται ότι πλέον ανήκει στο Έψιλον, θα υπογράψει με το Έψιλον, δεν έχουν πέσει ακόμα επίσημα υπογραφές, αλλά εκκρεμεί ακόμη ένα καθοριστικό ραντεβού για να είναι πλέον η σιδηρά κυρία στην ενημέρωση. Η οποία Έλλη Στάι θα κάνει και εκπομπή. Θα κάνει με και τα μια μάτια πολιτική, της Έλλης, πολιτική εκπομπή. Με τα μάτια της Έλλης. Συζητιέται και αυτό να κάνει δική της τηλεοπτική εκπομπή, πολιτική εκπομπή δηλαδή. Οπότε το Έψιλον θα έχει έτσι άρωμα γυναίκας με την Έλλη Στάι, την Λίνα Δρούγκα στο μεσημεριανό δελτίο και την Αμαλία Κάτζου το Σαββατοκύριακο. Το point όμως εδώ πέρα το ζήτημα είναι ότι ο Νίκος Ευαγγελάτος και απολύθηκε, αλλά έφεραν και την Έλλη Στάι που ξαναλέμε η κόντρα τότε από τον Αντένα συνεχίζει να κρατάει. Θυμάστε την μπαζούκα που έβγαζε ο Ευαγγελάτος στην εκτιδίση, το θυμόσαστε, το θυμόσαστε. Που όταν έδειχνε την τρομοκρατία είχε πάρει μπαζούκα. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμόσαστε αυτό, παιδιά, είναι ιστορικό αυτό. Δεν το θυμόσαστε. Στο δελτίο ειδήσεων που είχε βάλει τον μπαζούκα. Αυτό είναι φοβερό. Στον Αντένα. Λέμε τι και ο μπαζούκα λέει κυνήγα για την Έλλη Στάι τότε. Είχαν γίνει από δυο χωριά χωριάτε. Και είχε μιλήσει και η Τατιάνα Σεφανίδου. Και όταν τη ρώταγε κάποιο για την Έλλη Στάι και τότε με τον άντρα τη. Χαχανίζανε. Τι να πούνε. Αυτά λοιπόν. Με το χειρότερο τμήμα λοιπόν πληρώνει τον Νίκο Ευαγγελάτο. Νίκο Ευαγγελάτο, τι τράβηξες κι εσύ. Τι τραβάς κι εσύ. Πάμε τώρα.